Εδώ είμαστε και πάλι, προχωράμε και πάμε να καλησπερίσουμε ένα δικό μας παιδί, ένα δικό μας κορίτσι, ένα κορίτσι από την Κορινθία και από το Κιάτο, και το οποίο κακώς δεν το γνωρίσαμε νωρίτερα, γιατί μιλάμε για ένα κορίτσι που πλέον βρίσκεται στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών. Σας πήγα απότομα τώρα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Χριστίνα Αναστασοπούλου, η οποία λίγο καιρό πριν, λίγες ημέρες πριν, λίγες εβδομάδες πριν, βρέθηκε στις κλήσεις και στην δωδεκάδα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Πώς έφτασε μέχρι εκεί, θα μας τα πει, θα μας τα μας κάνει να την γνωρίσουμε ακόμη περισσότερο. Να την καλησπερίσω, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία σε όλο τον κόσμο και αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε όλοι μας να έχουμε χαρά, ελπίζω, και ευτυχία στην οικογένειά μας. Χριστίνα, πώς περνάει ένα κορίτσι του μπάσκετ αυτή την περίοδο που δεν έχουν πρωταθλήματα, που δεν έχουν προπονήσεις, που είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση? Για μας τις αθλήτριες και τους αθλητές αντίστοιχα είναι πολύ δύσκολες αυτές οι συνθήκες, καθώς κάτι που έχουμε χτίσει για αρκετό καιρό χαλάει με αυτές τις συνθήκες και έτσι μας φέρνει λίγο πίσω προπονητικά με το άθλημά μας. Είναι δύσκολο τώρα να το επεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα ο κάθε αθλητής κάνει το κομμάτι του ατομικά. Προσπαθεί να κρατιέται σε φόρμα όσο καλύτερες συνθήκες γίνεται και σε όσο καλύτερο επίπεδο φυσικά. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να είσαι μακριά από το άθλημά σου. Ακριβώς, γιατί καλές προπονήσεις, καλά όλα αυτά, αλλά άμα δεν παίξεις και λίγο... Εντάξει, έτσι είναι λίγο διαφορετικά. Έως πολύ διαφορετικά. Ναι, βγαίνουμε εκτός ρυθμού. Εντελώς. Κρατάτε πάλι την αρχή και ξέρεις. Τώρα από πού να ξεκινήσω, από το τώρα, από το σήμερα. Είσαι πλέον στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών. Καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε. Το έχεις συνειδητοποιήσει. Μόλις τα 18, έτσι. Είναι πως δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα και πραγματικά... Είναι μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ την εθνική ομάδα και τη γυναικών, αλλά και αντίστοιχα τις δεύτερες κατηγορίες. Σωστά. Είσαι ένα κορίτσι που έχει περάσει από όλα τα κλιμάκια, ας το πούμε, και έχει σπουδαίες επιτυχίες, αλλά έφτασε η στιγμή να βρεθείς και στην εθνική γυναικών. Όταν σήκωσε τηλέφωνο και την ενημερώθηκες ότι πλέον είσαι στις κλήσεις, όχι μόνο στις κλήσεις, δωδεκάδα κανονικά για προκριματικά ευρωμπάσκετ κλπ. Πώς το διαχειρίστηκες και πώς φτάσαμε μέχρι τη στιγμή που έτσι μπήκες μέσα στο παρκέ και έστω και στον πάγκο και έζησες ένα τέτοιο παιχνίδι. Δύο τέτοια παιχνίδια, μάλλον. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μόλις άκουσα πως είμαι και στη δωδεκάδα και στις κλήσεις και μόνο στις κλήσεις. Ακριβώς. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη, γιατί όλα τα παιδιά που αθλούμαστε, ένα από τα όνειρά μας είναι να παίξουμε στην εθνική ομάδα. Και εντάξει, νιώθω ικανοποίηση, γιατί όλη αυτή η δουλειά και όλες αυτές οι θυσίες που κάνω καθημερινά ανταμείβονται σιγά σιγά. Είναι μεγάλη μου τιμή που καλέστηκα και άνθρωποι σαν αυτοί με είδαν, με εμπιστεύτηκαν και με κάλεσαν. Σου το είπα και πριν και θα το πω και πάλι, επειδή αγωνίζεσαι στον Πρωτέα Βούλας, μια ομάδα που είναι στην Α2. Δύσκολα και πολύ σπάνια αθλήτριες, όχι της Α1 ας το πούμε, καλούνται στις εθνικές. Μπράβο στον άνθρωπο που σε κάλεσε, μπράβο στον άνθρωπο και σε όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν την πορεία των νεαρών κοτσιών ή των νεαρών αθλητών ή αθλητριών και παίρνουν την μεγάλη απόφαση να καλέσουν και μια αθλήτρια ή έναν αθλητή που ή δεν αγωνίζεται στην πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έχει καταφέρει. Δείχνει ότι. Γιατί ταλέντο πρόκειται, το λέω έτσι, να ακούγεται.
Σπάνιο, έτσι. Εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλη μου χαρά που άνθρωποι με είδαν και με κάλεσαν. Βέβαια, θεωρώ ότι η Α2 όπως και Α1 είναι δύο αξιόλογες κατηγορίες και οι τάξεις. Υπάρχουν πολλές σπέκτρια στην Α2 που είναι πολύ αξιόλογες και χρόνια έπαιζαν στην Α1 και ήταν ονόματα που για κάποιους λόγους χρειάστηκε να κατέβουν κατηγορία. Αλλά και πάλι αυτή η κατηγορία είναι πολύ καλή και προωθεί τις νέες αθλήτριες. Μικρές ηλικιακά, ναι. Και ιδιαίτερα τις Ελληνίδες που στην Α1 είναι λίγο δύσκολο να βρουν χρόνο. Να βρουν χρόνο σε ρόλους. Αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ τα άτομα που παρακολουθούν την πορεία μου στην ομάδα μου. Και γενικότερα παρακολουθούν γυναικείο μπάσκετ. Σημαντικό αυτό. Πώς είναι στον Πρωτέα? Στον Πρωτέα είμαστε ένα οικογενειακό σωματείο. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι από πολύ μικρή εκεί πέρα, από 12 χρονών. Έχεις παίξει 12 χρονών στην Α1? Στην Α1 δεν έχω παίξει. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν η μικρότερη που έπαιξα στην Α1 γυναικών για πρώτη φορά. Ναι. Νομίζω στα 14-15 μου, δεν θυμάμαι καλά. Είσαι 18 χρονών, έχεις κάνει τόσα πολλά και νομίζουμε ότι είσαι βετεράνος, έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω πετύχει αρκετά, αλλά... Εντάξει, τίποτα, είναι πολύ λίγα ακόμα αυτά προς τα στόχους. Ποιοι είναι οι στόχοι της Χριστίνας? Τι είπατε? Ποιοι είναι οι στόχοι της Χριστίνας? Ποια είναι τα όνειρά της? Η αλήθεια είναι ότι κοιτάω την κάθε μέρα ξεχωριστά. Και σίγουρα η στόχη μου είναι το ανώτερο επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Στο μπάσκετ θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα και όταν δουλεύει κάποιος σίγουρα καταφέρνει κάποια πράγματα. Σωστό. Αρκεί να είναι και τυχερός. Τώρα για... κοπέλες στην ηλικία μου και εγώ προσωπικά κοιτάω και θέλω να κοιτάξω και τις σπουδές μου, να τελειώσω κάποιο πανεπιστήμιο και αυτά και να το συνδυάσω μαζί με, με τον αθλητισμό. Και τον πρωταθλητισμό. Ακριβώς. Είσαι τώρα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πόσο δύσκολο είναι να ξαναγυρίσουμε? Νομίζω είναι αρκετά δύσκολο φέτος. Είναι αρκετά δύσκολο. Και πραγματικά εμείς θέλουμε τη στήριξη της Ομοσπονδίας αλλά και όλων των παραγόντων για να επιστρέψουμε πίσω στα παρκέ. Σίγουρα η επανασύνδεση με το άθλημα θα είναι δύσκολη, καθώς 2 μήνες αποχής είναι μεγάλη για έναν αθλητή. Ειδικά αν παίζει σε καλό επίπεδο. Σωστό. Μπορείτε αύριο, ας πούμε, να πάτε να παίξετε. Είναι ανθρώπινο να γίνει. Εντάξει, αυτό είναι λίγο αδύνατο. Θα χρειαστεί προετοιμασία από την αρχή, όπως έγινε το καλοκαίρι. Ακριβώς. Οπότε χάνουμε χρόνο για να μπορέσουμε να γυρίσουμε, αλλά τουλάχιστον να καταφέρουμε να γυρίσουμε. Ναι. Μακάρι να γίνει αυτό σύντομα, ελπίζω. Ναι. Πώς είναι στην εθνική που έχει συμπαίχτριες, κοπέλες που ίσως λίγο πριν απλά τις παρακολουθούσες? Η αλήθεια είναι ότι το κλίμα είναι φοβερό και όλες οι συμπαίκτριές μου είναι φανταστικές, μία προς μία. Έχουμε πολύ καλό κλίμα. Είμαστε ευχάριστα μαζί, περνάμε πολύ ωραία. Όλες είναι ξεχωριστές, εννοείται. Σίγουρα. Και πραγματικά για μένα που είμαι από τις μικρότερες εκεί πέρα είναι τεράστια εμπειρία και παίρνω πάρα πολλά πράγματα από τις μεγαλύτερες και πιο έμπειρες φυσικά. Και εύχομαι κάποια στιγμή να φτάσω τις εικόνες τους και τα παιχνίδια που έχουν πάρει στα πόδια τους και γιατί όχι να τις ξεπεράσω κιόλας. Βεβαίως. Είναι ένας στόχος και είναι πολύ όμορφο να έχεις στόχους. Πώς υποδέχτηκαν, πώς ήταν εντάξει. Είσαι ξανά στις κλήσεις, αλλά τώρα είναι πολύ πιο επίσημο. Εντάξει, η προσαρμογή ήταν θερμή, δηλαδή όλα τα κορίτσια δέχτηκαν όλες τις μικρές και όλες τις καινούργιες παίκτριες ευχάριστα. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα στην ομάδα. Και όλοι έχουμε κοινούς στόχους, οπότε
γινόμαστε ομάδα απευθείας. Ακριβώς. Βέβαια δυσκολεύουν τα πράγματα για το Ευρωμπάσκετ, αλλά εντάξει. Είναι λίγο δύσκολα, αλλά τώρα με δύο νίκες ίσως τα καταφέρουμε. Πώς είναι αυτό, πώς πάμε να τις διεκδικήσουμε, τι ψυχολογία? Σίγουρα η ψυχολογία είναι στα ύψη, εμείς θέλουμε 2-2, οπότε θεωρώ ότι τίποτα δεν μας σταματά, μόνο ο κακός μας εαυτός και μόνο αυτό. Σωστό. Γιατί έχουμε πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι θα είναι άδικο αν δεν περάσουμε στο Ευρωμπάσκετ. Ακριβώς. Πώς ασχολήθησες με τον μπάσκετ? Τι είπατε? Πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με τον μπάσκετ? Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν ήθελα μπάσκετ, ναι. Αλλά μετά η μεγαλύτερη μου αδερφή είχε ξεκινήσει. Και έτσι από μικρή ηλικία, πρώτη δημοτικού, είπα να ασχοληθώ κι εγώ. Και στην αρχή έπαιζα για την πλάτα μου, πήγαινα σε κάποιες προπονήσεις κι αυτά. Και στη συνέχεια, όταν είμαστε στον Άρη Ζωκιάτου και δεχτήκαμε την πρόσταση από τον Πρωτέγο και αδερφή μου, ναι, είπαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και να ανέβουμε σε μια αθηναϊκή ομάδα και έτσι να κοιτάξουμε και πιο επαγγελματικά το μπάσκετ. Πώς ήταν εκεί στον Άρατο όταν ξεκινήσατε? Πώς ήταν οι συνθήκες, είπατε? Γενικότερα στον Άρατο, πώς ήταν η κατάσταση εκείνα τα χρόνια, πιο χαμηλές κατηγορίες, το ξεκίνημα, τα πρώτα παιχνίδια, τα θυμάσαι όλα αυτά, πώς είναι όταν τα αναπολύσεις? Καλά, εννοείται, οι πρώτες εμπειρίες ποτέ δεν ξεχνιούνται, η αλήθεια είναι. Και η ομάδα του Άρατου ήταν η οικογένειά μου και παραμένει η οικογένειά μου. Όλοι οι προπονητές που συνεργάστηκα μαζί τους ήταν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και πολύ καλή στη δουλειά τους. Γίνεται πολύ καλή δουλειά, θεωρώ, στον Αρατοκιάτο, παρόλο που είναι ένα σωματείο επαρχιακό. Σωστό και πολύ ωραίες δουλειές. Και θεωρώ ότι ένας λόγος που έφτασα εδώ πέρα είναι και αυτοί οι άνθρωποι που με βοηθήσανε και οι συμπαίκτριές μου που είχα, γιατί γίνονταν καλή δουλειά. Και άλλωστε από τον Αρατοκιάτο έχουν βγει και άλλες αθλήτριες, δηλαδή δεν είμαι μόνο εγώ. Οπότε κάτι καλό γίνεται εκεί. Ναι, κάτι σίγουρα καλό γίνεται. Πώς έτσι, όταν στα 11 σου έφυγες? Ήμουνα, ναι, 11 προς 12, δεν είχα κλείσει ακόμα τα 12, αυτό γιατί αργό να τα κλείσω. Πώς ήταν για ένα μικρό παιδί έτσι, αυτή η αλλαγή? Καλά, στην αρχή ήταν τεράστια. Ναι. Και εγώ δεν το πίστευα κιόλας, αλλά... και στην οικογένεια του Πρωτέα με δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Είχα καλούς προπονητές, καλές συμπαίκτριες. Οπότε δεν άργησα να δεστώ μαζί τους. Και εντάξει, ήταν πολύ όμορφο. Και όταν είσαι και μικρός, δεν το πολύ καταλαβαίνεις, η αλήθεια σωστό, είναι. Σωστό. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Βλέπεις μπάσκετ γενικότερα? Καλά, εννοείται. Βλέπω και γυναικών μπάσκετ και Α1 ανδρών, κάποια παιχνίδια Ευρωλίγκα. Πώς το βλέπεις, πώς, όταν είσαι σαν φύλαθρος, είσαι φύλαθρος κανονικός, έτσι με τα μπινελίκια, ας πούμε? Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι θερμιοπαδός. Μένεις, σίγουρα αποστασιο... υποστηρίζω κάποιες ομάδες, αλλά προσπαθώ να βλέπω τα παιχνίδια πιο επικριτικά, δηλαδή να βλέπω τους παίκτες πώς κινούνται, αυτό, πώς σκέφτονται το παιχνίδι, πώς δημιουργούν φάσεις, την άμυνά τους. Δηλαδή προσπαθώ να παίρνω πράγματα αυτό από αυτούς όσα μπορώ. Αυτό λέω, ο αθλητής όταν βλέπει μπάσκετ το βλέπει λίγο διαφορετικά από όλους τους υπόλοιπους εμάς. Προσπαθεί να πάρει πράγματα από τον παίχτη, την παίχτρια που βλέπει. Ναι, σίγουρα. Και εγώ αυτό προσπαθώ. Προσπαθώ να παίρνω από όλους τους παίκτες που μου αρέσουν και παρακολουθώ τα καλά πράγματα, ακόμη και από τη συμπεριφορά τους, από τον τρόπο που παίζουν, τα πάντα. Η Χριστίνα είχε πρότυπα. Πρότυπα, ναι, εννοείται πως έχω. Όπως? Τώρα γυναικείο, μπάσκετ, ιατρικό. Α, και από τα δύο. Στο γυναικείο μπάσκετ μου αρέσει πάρα πολύ, έχει σταματήσει βέβαια, η Στέλλα Καλτσίδο. Ναι, βεβαίως. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
πολύ στα παίκτρια και το πώς κινούνταν στο χώρο και αυτά. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές παίκτρες αξιόλογες που δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία, η αλήθεια είναι. Αλλά... γιατί είναι και η Εβίνα Μάλτση, είναι και η Άρτεμις Σπανού, η Λολίτα Λίμουρα, η Όλγα Χατζηνικολάου, δηλαδή είναι πολλές παλιές που τις έχω βρει και στην ομάδα μου και πραγματικά είναι πολύ καλές παίκτρες. Τη Στέλλα την ανέφερες λόγω θέσης κιόλας. Σίγουρα και λόγω θέσης, γιατί ήταν παίκτρες ομάδας όπως είμαι και εγώ και δεν ξέρω, βλέποντας αυτή την παίκτρια λίγο ταυτίζομαι. Μεγάλο πράγμα. Οπότε παίρνεις πράγματα. Θέλεις να μάθεις. Ναι, σίγουρα. Την παρακολουθείς βλέποντας βιντεάκια και όλα αυτά, έτσι. Ναι, εννοείται. Και από άντρες, να πάμε και σε αυτό το πολύ δύσκολο. Από άντρες, τώρα δεν έχω κάποια συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα από μικρή ήμουν κολλημένη με τον Σλούκα, τον Κώστα. Ναι, ναι. Βέβαια, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης, φυσικά. Είσαι του περιφερειακού στυλ. Ναι. Και... η αλήθεια είναι ότι του περιφερειακού κοιτάω πιο πολύ, όχι του σέντερ. Και τα forward. Το επίπεδο του γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα, πού είμαστε? Να το σοβαρέψουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω, θεωρώ. Mm-hmm. Ότι όχι επειδή δεν γίνεται καλή δουλειά, αλλά... θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο, γιατί υπάρχουν πολλές αθλήτριες που μπορούν να παίξουν, να τα απεξέλθουν και να βελτιωθούν. Mm-hmm. Και πολλές αθλήτριες φεύγουν και στο εξωτερικό για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, καλύτερο... καλύτερα χρήματα, καλύτερες ευκαιρίες. Mm-hmm. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι κακό το επίπεδο, αλλά μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερο. Θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι σε σχέση με τις επιτυχίες που είχαμε στο παρελθόν. Επειδή είχαμε καλές στιγμές ή καλές κατατάξεις, ας το πούμε, καλό θα ήταν να ήμασταν λίγο καλύτεροι. Αλλά εντάξει. Δεν το βάζουμε κάτω και Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάνε και οι συγκυρίες, η αλήθεια είναι. Οπότε η κάθε αθλήτρια κάνει το κομμάτι της, προπονείται με την ομάδα της και κοιτάει να βελτιωθεί. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Που μάθαμε, γιατί είσαι ένα παιδί από την Κορινθία και... έχεις φτάσει να είσαι στην Εθνική Γυναικών και ελάχιστη έως, μη σου πω, κανείς δεν το γνωρίζει, κακός. Γι' αυτό λοιπόν, συνέχισε την καλή σου δουλειά. Νομίζω ότι εντάξει, ελάχιστα έχουν μείνει ώστε να πατήσεις και παρκέ με την Εθνική. Έφτασε η στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Και νομίζω ότι εκείνο το συνέστημα θα είναι λίγο διαφορετικό, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι διαφορετικό συνέστημα και ανυπομονώ να γίνει κάτι τέτοιο. Έρχεται. Αλλά δεν βιαζόμαστε. Βήμα-βήμα, εννοείται, έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Μέρα με τη μέρα θα βελτιωνόμαστε, θα γινόμαστε καλύτερες και οι ευκαιρίες θα έρθουν. Θα έρθουν, δεν το συζητάμε. Και είπαμε, είσαι μόλις 18, έτσι. Και συζητάμε, λες, ναι, είσαι 35, ναι. Μετά τόσο που έχεις, τον τρόπο που έχεις μπει μέσα στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, την υγεία σου να έχεις. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που με καλέσατε. Εμάς. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.